Κοζάνης. Είναι το τουρνουά ποδοσφαίρου που διοργανώνουμε εδώ σήμερα μαζί με τους 5 Δήμους του νομού. Δήμους Κοζάνης, Εορδέα, Σερβίων, Βοίου και Βελβεντού. Σε συνεργασία μαζί με το ΚΕΘΕΑ και την ΕΠΣ Κοζάνης. Είναι ένα τουρνουά ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ανατολικών και τη διακίνησή του, στο οποίο συμμετέχουν 8 ομάδες. Θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα το τουρνουά και μετά το τέλος των αγώνων θα δώσουν κύπελα στον πρώτο δεύτερο νικητή, καθώς και μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές, καθώς και αναμνηστικά σε όλους τους φορείς που ασχολήθηκαν με αυτή την διοργάνωση. Κύριε Διευθυντά, πρώτη φορά γίνεται παίρνετε αυτή η πρωτοβουλία από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης. Επιθυμείτε να γίνει θεσμός? Θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να το κάνουμε θεσμό σε συνεργασία με τους Δήμους. Φέτος το αποφασίσαμε και το οργανώσαμε σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, να μας συγχωρείτε έτσι για όποιες ατέλειες και δεν έχουμε κάνει έτσι τόσο καλά όσο θα μπορούσαμε. Και υποσχόμαστε ότι εφόσον πραγματοποιηθεί και του χρόνου και γίνει θεσμός, θα είμαστε πολύ καλύτεροι τις επόμενες φορές. Ο Δήμος Βοίου συμμετέχει με χαρά στην πρώτη αγωνιστική σε μια συμβολική μέρα. Ο πόλεμος των αγωνιστικών είναι μια συμβολική μέρα. Η ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, ομάδα από τους 5 Δήμους, Βελβεντό, Βοίου, Εορδέας, Κοζάνης, Σερβίων, ομάδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Κοζάνης και η ομάδα του Φούσου Κοζάνης, τους οποίους να συγχαρούν για τη σπουδαία επιτυχία τους με την άνοδό τους στη Super League 2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Στο σημείο αυτό θα καλέσω την κυρία Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του ΠΕΤΣΤΕ Κοζάνης, κυρία Καλλιόπη Βέτα, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είναι ιδιαίτερη η τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Να επιτρέψετε να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς, στους Δήμους, στην ΕΠΣ, στη Διεύθυνση Αστυνομίας για αυτή την. Και το ΚΕΘΕΑ βέβαια για την υπέροχη πρωτοβουλία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο αθλητισμός μπορεί να κρατήσει μακριά τα παιδιά μας από τα ναρκωτικά, όπως μπορεί να κρατήσει μακριά από τα ναρκωτικά τα παιδιά μας η πρόληψη, η καλή ενημέρωση και βέβαια η κοινωνική συνοχή και υποστήριξη που πρέπει να παρέχει η κοινωνία και η πολιτεία στις ευάλωτες ομάδες. Συγχαρητήρια και στους αθλητές και στα παιδιά, στους εθελοντές που συμμετέχουν σε αυτή την πολύ καλή πρωτοβουλία. Καλή επιτυχία. Καταρχήν, μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του Δημάρχου μας που απουσιάζει στο εξωτερικό για λόγους υπηρεσιακούς του Λάζαρου του Μαλούτα και από πλευράς μας πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μεταφέρω τα συγχαρητήρια στην Διεύθυνση την Αστυνομική και την διοργάνωση του Δημοτικού Συμβουλίου στη Διεύθυνση Αστυνομίας που διοργανώνει το σημερινό τουρνουά και πραγματικά προς τον κύριο Τσέρτσελ που είναι ο πρωτεργάτης της διοργάνωσης να πω ότι έχουμε διανύσει αρκετό δρόμο από τότε, από την εποχή που ντρεπόμασταν να μιλήσουμε για το πρόβλημα, φοβόμασταν να μιλήσουμε για το πρόβλημα με αποτέλεσμα να μην το αντιμετωπίσουμε. Έχω να πω όμως ότι
Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε ώστε με πρόληψη να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και βέβαια να μην φοβόμαστε να το αντιμετωπίσουμε στις προγραμματικές διαστάσεις. Συγχαρητήρια στις ομάδες που συμμετέχουν στο σημερινό τουρνουά και πάλι συγχαρητήρια στη διεύθυνση της αστυνομίας για την πρωτοβουλία της. Ο Δήμος Βοΐου στο κάλεσμα της διεύθυνσης αστυνομίας Κοζάνης δεν μπορούσε να λείψει, ιδίως για μια τέτοια επέτειο, τέτοια γιορτή του ποδοσφαίρου από τη μια, η οποία όμως μας υπενθυμίζει τον σκοτεινό κόσμο των ναρκωτικών, που δυστυχώς μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας έχει ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Η κοινωνία σύσσωμη πρέπει να δώσει αυτή τη μάχη, δεν είναι μόνο θέμα των χρηστών ή θέμα των οικογενειών τους. Είναι ένας διαρκής πόλεμος. Μια τέτοια εκδήλωση, στο ελάχιστο σίγουρα, μέσα σε αυτόν τον πόλεμο βοηθά να γίνει η μάχη. Χρειάζονται πολλά ακόμη. Είναι μεγάλος ο δρόμος. Συγχαρητήρια ακόμη μια φορά για την διοργάνωσή σας και καλή επιτυχία. Τα συγχαρητήρια στην αστυνομική δίκη της Κοζάνης. Δεν παίρνει έναν και τίποτα λιγότερο από την ιδιότητα του Τσέρτσα και νομίζω ότι θα κάνει και πολλά πράγματα στην πορεία. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση για τα ναρκωτικά αυτή την μάστιγα και να πεινεί και καλώς γίνεται για να επιστοποιηθεί ο κόσμος. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα που εκπροσωπεί το Δήμο μας, τα παιδιά που από ό,τι κατάλαβα θα παίξουν και πρώτη. Έλα. Όχι. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τα παιδιά, το ΚΕΘΕΑ που συνδιοργανώσαμε, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, τους άλλους Δήμους και φυσικά όλους εσάς που παρακολουθείτε όλη αυτή τη διαδικασία της κερκίδας. Κοζάνης, για αυτή την πρωτοβουλία είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Το ποδόσφαιρο είναι μια διέξοδο για τους νέους και δει περισσότερο το τελευταίο καιρό με τις επιτυχίες που υπάρχουν και στους νέους και στη μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι θα βοηθήσουμε και θα βοηθήσουμε σε όλους για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μάστιγα των ναρκωτικών. Δηλώνουμε δίπλα σας, θα βοηθήσουμε και θεωρούμε ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει συνέχεια και θα καθιερωθεί κάθε χρόνο. Είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια για να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο που θέλει να ασχοληθεί τον αθλητισμό και δει το ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστούμε και είμαστε κοντά σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε όλους σας που ήρθατε εδώ για το τουρνουά ποδοσφαίρου. Να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες που παίρνουν μέρος και όλους τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης αυτής. Να μην σας καθυστερώ κι εγώ άλλο, να ξεκινήσουμε τους αγώνες και εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου να γίνει θεσμός έτσι και κάθε χρόνο αυτή την ημέρα που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της διακίνησης να είμαστε εδώ και να γιορτάζουμε με αυτόν τον τρόπο την πρόληψη κατά των ναρκωτικών. Ευχαριστώ.